Ενοχλημένη είναι η κυβέρνηση με την στάση των Ηνωμένων Εθνών στο θέμα των μεταναστών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην νεκρή ζώνη. Ενέργειες και τοποθετήσεις από πλευράς τους που φέρνουν απογοήτευση στο προεδρικό και φαίνεται να βάζουν τη σχέση κυβέρνησης και UNFICIP σε νέες περιπέτειες. Γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσα από δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών στο ραδιόφωνο, ο οποίος δηλώνει έκπληκτος για το γεγονός ότι οι σκηνές ήταν έτοιμες πριν φτάσουν οι μετανάστες. Μας κάνει εντύπωση πώς βρέθηκαν εκεί, πώς ήταν άμεσα στημένα οι σκηνές σε περιοχή που επιτηρείται, που απαγορεύεται σε δικούς μας γεωργούς να πάνε να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Ήταν οι σκηνές έτοιμες και την ύστερα που μια μέρα ή την ίδια μέρα την επόμενη μέρα σε δύο διαφορετικά σημεία υπήρχαν οι μετανάστες. Και αφήνει εχμές για τον αριθμό των μεταναστών που βρίσκονται τελικά στην νεκρή ζώνη, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο. Επισημένοντας από την άλλη πως τα άτομα αυτά πέρασαν από την Τουρκία, ασφαλή δηλαδή χώρα, για να καταλήξουν εκεί. Ήταν κάποιοι μάλλον και πέρασαν από μια άλλη ασφαλή περιοχή. Οφείλεται να επιστρέψουν πίσω στην ασφαλή περιοχή. Άρα, μια επιλογή είναι μπορεί να επιστρέψουν πίσω, για παράδειγμα, στην Τουρκία από όπου έχουν περάσει. Αυτή είναι η διεθνή κανονισμή. Δηλαδή, δεν επιλέγουμε να αλλάξουμε που εφαρμόζουμε του διεθνού κανονισμού. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα τη εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος, ακόμη ένα στοιχείο που προβληματίζει την κυβέρνηση είναι η χρονική στιγμή που προέκυψε το ζήτημα. Εξάλλου, ο ίδιο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία πριν από λίγε ημέρε δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Η διαχείριση όσον αφορά το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελεσματικός έλεγχος ασκείται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, γίνεται με αποφάσεις της κυβέρνησης. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε καμία απολύτως περίπτωση, επαναλαμβάνω, να δημιουργηθεί μια νέα οδός, κάθοδος, παράτυπο μεταναστών. Όλα αυτά εκτός απρόπτου θα περιληφθούν στην έκθεση για τις δραστηριότητες της UNFICIP κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Έκθεση που ετοιμάζει ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Σε καταγγελία λεγόμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στα κατεχόμενα προχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία προς τον αρμόδιο Ευρωπαϊκό Φορέα, παραθέτοντας εμπεριστατωμένα στοιχεία για 188 περιπτώσεις υπηκών τρίτων χωρών, οι οποίοι έφτασαν στις κατεχόμενες περιοχές με φοιτητικές θεωρήσεις και σχεδόν ταυτόχρονα μετέβησαν στις ελεύθερες περιοχές όπου αιτήθηκαν άσυλο από την Κυπριακή Δημοκρατία. Εξετάζοντας τις μαρτυρίες και τις αποδείξεις που εξασφαλίζουν οι αρμόδιες άρχες της Δημοκρατίας, τεκμηριώθηκε ότι πρόκειται για εικονικούς φοιτητές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το φαινόμενο με τους εικονικούς φοιτητές αποτέλεσε έναν από τους κυριότερους παράγοντες που συνέτειναν στις έντονες πιέσεις που δέχτηκε η Κύπρος με μαζικές αφίξεις, κυρίως Αφρικανών υπηκών, μέσω της πράσινης γραμμής.